Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Καλή εκκίνηση έχει η Χαπιλού, αλλά εσωτερικά και η Χατσεψούτ, η οποία διεκδικεί την πρωτοπορία και θα την πάρει από την Χαπιλού. Έρχεται όμω και η Λάκη Ευγενία νωρί σήμερα, να είναι κοντά. Απ' έξω είναι και η Γλυτζαμέλ. Η Χατσεψούτ θα πάει στην πρωτοπορία. Από την Χαπιλού που είναι στη δεύτερη θέση, η Γλυτζαμέλ. Η Λάκη Ευγενία εσωτερικά πιέζει και ψάχνει να βρει διαδρόμου. Πιο πίσω έμεινε για Νιτσά, καθώ κοντά στο 800 Χατσεψούτ είναι μπροστά. Χαπιλού υποσυνεχή πίεση εσωτερικά, η Λάκη Ευγενία. Πιο πίσω είναι η Γλυτζιά Μέλη, πάμε για το τελευταίο 700, Χατσεψούτ μπροστά. Χαπιλού ακολουθεί στο 1,5 μήκος, εσωτερικά πάντα πιέζοντας, η Λάκη Ευγενία θέλει να είναι σε επαφή. Πιο πίσω Γλυτζιά Μέλη, ακόμη πιο πίσω Γιάννη Τσά. Πάμε για το τελευταίο 500, Χατσεψούτ μπροστά, 1 μήκος σταθερά. Χαπιλού πιέζει, απ' έξω η Γλυτζιά Μέλη κάνει ένα καλό ανέβασμα, εσωτερικά πάντα η Λάκη Ευγενία, Χατσεψούτ στη στροφή. Θέλει να περάσει στην πρωτοπορία στο ένα μήκο και είναι μπροστά. Όμω βρίσκει το πέρασμα η Λάκη Ευγενία, το φαβορεί είναι πίσω. Χατσεψούτ, Λάκη Ευγενία και Γλυτζιά Μέλη στην τριπλή μάχη με την Λάκη Ευγενία. Να έχει το πλεονέκτημα τώρα από την Γλυτζιά Μέλη. Πιο πίσω έμεινε η Χατσεψούτ, ακόμη πιο πίσω το φαβορεί ενώ φινίσκει κάνει και για Νιτσά. Λάκη Ευγενία αρχίζει και απομακρύνεται τώρα στα τρία μήκη από τη Χατσεψούτ που επιστρέφει στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω κάνει φινίσ η Γιάννητσά. Λάκη Ευγενία θα κερδίσει πολύ εύκολα. Χατσεψούτ, Γιάννητσά, Γλυτζιά Μέλη και στην τελευταία θέση το φαβορί, η Χαπί.